Ο κύριος Καραθανασόπουλος στο λόγο. Λέω, κύριε Πρόεδρε, ανοίγουμε περίεργες εξελίξεις. Και με ευθύνη της πλειοψηφίας έχω τη γνώμη. Γιατί το λέω καθαρά. Οι μάρτυρες αυτοί δεν είναι μόνο της πλειοψηφίας, είναι και από εμάς έχουν προταθεί. Ένα το κρατούμενο. Βεβαίως, δεύτερον, βεβαίως. Δεν αφορά μόνο τους συγκεκριμένους. Μπορεί αύριο μετά να έρθουν κι άλλοι που να επικαλεστούν τα ίδια ζητήματα. Από αυτή την άποψη λέμε καθαρά. Το υπόμνημα δεν υποκαθιστά και δεν μπορεί να υποκαθιστήσει τη ζωντανή παρουσία του και την εξέταση του συγκεκριμένου μάρτυρα. Το λέω αυτό πολύ καθαρά. Είναι υπεκφυγή άμα φέρουν υπόμνημα, γιατί μπορεί να είναι υπόμνημα μιας σελίδας και επί της ουσίας να υπονομεύει την ίδια τη λειτουργία της Επιτροπής, γιατί για παράδειγμα ο κύριος Μαντέλης και υπόμνημα έφερε και εξετάστηκε. Μα δεν είναι, λέω, έχει δίωξη και ο κύριος Μαντέλης αυτή το την λέω, το λέω τώρα, γιατί μπορεί πολύ εύκολα να πετάξουν μην μπάλα να φέρουν όλοι υπομνήματα. Η κυρία Παπακώστα, αυτό που έκανε κύριε Καραθανασόπουλε, είναι απλά να περιγράψει υπόθεση. Το τι θα ακολουθήσει. Από αυτή την γιατί άποψη, ξέρουμε λοιπόν, το τι θα ακολουθήσει, νομικά ξέρουμε όλοι εδώ. Από αυτή την άποψη λοιπόν δεν σας διέκοψα κύριε Πρόεδρε και δεν σας επιτρέπω. Ήμουνα πάντοτε, ζήταγα το χρόνο. Και δεν έκανε παρεμβολή σε κανέναν. Παρακαλώ, παρακαλώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αφήστε με να ολοκληρώσω. Μπορεί να διαφωνείτε, έχετε το δικαίωμα, αλλά τουλάχιστον θα πω τη γνώμη μου και μετά απαντήσω ό,τι θέλετε. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, η γνώμη του ΚΚΕ είναι ότι δεν φτάνουν και δεν αρκούν τα υπομνήματα. Και δεν μπορούν να καταφύγουν οι συγκεκριμένοι μάρτυρες και να επικαλούν το δασύλλο ένα υπόμνημα και ξεμπέρδεψα. Δεν ξεμπερδεύουν έτσι απλά, κατά τη γνώμη μας. Χρειάζεται η προσωπική τους παρουσία, η φυσική τους παρουσία εδώ και να υποβληθούν σε ερωτήσεις. Και άμα δεν θέλουν να απαντήσουν, όπως και άλλοι μάρτυρες, είπαν δεν απαντάω. Δεν ξέρω. Μπορεί να σφυρίζουν αδιάφορα. Αλλά το να μην έρθουν και να στείλουν ένα υπόμνημα, το θεωρούμε υπεκφυγή. Και το λέμε καθαρά. Αφήστε τώρα τις ποινικές δικονομίες και όλα αυτά. Μα τι λέτε τώρα. Ας τα αφήσουμε αυτά, κύριε. Θα εφαρμόσουμε τον νόμο ή δεν θα τον εφαρμόσουμε. Λέω, ας τα αφήσουμε αυτά. Αυτά είναι υπεκφυγές. Αυτά είναι υπεκφυγές. Όχι, δεν είναι υπεκφυγές. Απαντήστε επί της ουσίας. Είναι τήρηση της νομιμότητας ή όχι. Η Εξεταστική Επιτροπή. Εάν αυτό που προτείνεται είναι μη τήρηση της νομιμότητας, να καταγραφεί παρακαλώ. Είναι μια Εξεταστική Επιτροπή που έχει και πολιτικά χαρακτηριστικά. Έχουμε περάσει στο επαναστατικό προσέγγιση. Και συζητάμε τα υπόλοιπα. Ας τα αφήσουμε τώρα. Τα υπόλοιπα. Τα είναι άλλα λόγια γιατί τα αγαπιόμαστε. Η πρώτη λόγια που είναι να παρακάμψουμε τον κώδικα ποινική δικονομία. Ο κύριο Φωτήλα, παρακαλώ. Αυτή είναι η δική σα ερμηνεία. Αυτή είναι η δική σα ερμηνεία. Αυτή είναι η δική σα ερμηνεία. Και αυτό είπατε. Αφήστε τον νόμο. Το επισημαίνω. Αυτό λέω. Επί τη ουσία λέω βεβαίω ότι δεν μπορεί με πρόσχημα νομοθετικές διατάξεις να αρνεί το μάρτυρα να παραστεί. Πρόσχημα ο νόμος. Να παραστεί. Δεν μπορείτε. Δεν είμαστε σε επαναστατική διαδικασία. Πρόσεξτε, κύριε Πρόεδρε, ακούστε, δικονομίας. Αφήστε τις επαναστατικές διαδικασίες. Και σε άλλες περιπτώσεις που έχουν υποστείλει υπομνήματα, αυτοί οι οποίοι εξέταζαν, τους ζήτησαν να έρθουν και να κάνουν συμπληρωματικές καταθέσεις. Στον κύριο Παπά δεν συνέβη αυτό πάντως. Αυτό δεν με ενδιαφέρει τι συνέβη στον κύριο Παπά, έτσι. Αλλά ξέρουμε και στα δικαστήρια ακόμη και σε ανακριτικές διαδικασίες μπορεί να στείλει υπόμνημα, αλλά ταυτόχρονα δεν αποκλείει ο ίδιος ο ανακριτής να ζητήσει και τη φυσική του παρουσία εδώ. Από αυτή την άποψη λοιπόν ας αφήσουμε αυτό ότι υποβάλλει είτε υπόμνημα είτε φυσική παρουσία. Και τα δύο μπορούν να γίνουν.